την σεξ εκδοχή του εαυτού της ξεδιπλώνει μέσα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision η Δέσποινα Ολυμπίου. Η μπαλάντα Να Με Θυμάσαι κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων και στις φωτογραφίες από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ βλέπετε την τραγουδίστρια πιο αισθησιακή από ποτέ. Ο 58ος διαγωνισμός Eurovision στη Σουηδία αναμένεται εντυπωσιακός. Όχι μόνο από πλευράς παραγωγής και διοργάνωσης, αλλά και ακουσμάτων. Οι περισσότερες χώρες έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό με τραγούδια που εντυπωσιάζουν από το πρώτο άκουσμα. Αυτό είναι το τραγούδι της Δανίας με την 20χρονη Emily De Forest. Τα γραφεία στοιχημάτων αλλά και πολλοί φανς του διαγωνισμού θεωρούν πως είναι το φετινό νικητήριο τραγούδι. Η φωνή και η σκηνική παρουσία της νεαρής τραγουδίστριας δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Η Margaret Berger είναι η φετινή εκπρόσωπος της Νορβηγίας. Το τραγούδι της «I Feed You My Love» πλασάρεται ήδη στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών και όλοι τονίζουν τη φωνή της τραγουδίστριας στη ζωντανή εμφάνισή της. Γυναίκα που ήδη κερδίζει έδαφος είναι η εκπρόσωπος της Ουκρανίας, Zlatka Ognevich. Το τραγούδι της Gravity θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά και ιδιαίτερα της φετινής χρονιάς. Έχοντας το ενεργητικό της πολλά hit και διεθνή επιτυχία, η Κασκάντα από τη Γερμανία είναι πανέτοιμη να ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό κοινό και να διεκδικήσει μια υψηλή θέση για τη χώρα της. Η κρατική τηλεόραση της Ισπανίας στέλνει με απευθείας ανάθεση στο διαγωνισμό ένα νεανικό συγκρότημα που έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις, τόσο με την απλότητα της εμφάνισής τους, όσο και με το ιδιαίτερο μελωδικό κομμάτι τους. Αυτή είναι η μπαλάντα της Ρωσίας με την Ντίνα Καρύποβα και το τραγούδι της What If. Το τραγούδι της έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν τη Ρωσία στην πρώτη πεντάδα. Τραγούδια τέλος. Και τώρα μαναφούκι και παρατράγουδα. Είναι το βίντεο κλιπ του τραγουδιού των Σκοπίων με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, σε πρώτο πλάνο. Για άλλη μια φορά, οι Σκοπιανοί επέλεξαν τη Eurovision για να προπαγανδίσουν. Το
βίντεο κλιπ όπως ήταν φυσικό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και αποσύρεται ήδη από τις περισσότερες διευθύνσεις του YouTube.